Εντείνονται τα μέτρα εν του Πάσχα, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού, με ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίηση του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται για την πιθανότητα καθολική απαγόρευση κυκλοφορία. Το πρώτο προβλέπει με το κλείσιμο των καταστημάτων το Σάββατο να απαγορευτεί η κυκλοφορία των ΙΟΤΑΧΗ, των ταξί και των μέσων μαζική μεταφορά έω την Τρίτη το πρωί. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει να απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα η κυκλοφορία των ΙΟΤΑΧΗ, αλλά όχι των ταξί, και να παραμείνουν σε λειτουργία τα μέσα μαζική μεταφορά. Την σημασία τη τήρηση των μέτρων σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα, τόνισε κατά τη διάρκεια τη καθιερωμένη ενημέρωση, ο Σωτήρη Τσιόδρα. Σχετικά με κάποιου συμπολίτε μα που έχουν, όπω ακούγεται, ήδη μετακινηθεί στην επαρχία, δεν ξέρω αν μετακινήθηκαν νόμιμα ή παράνομα, αλλά δεν θα ήθελα να χαλάσουμε επαφορμή των γιορτών τι ίδιε τι γιορτέ μα. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω τέτοια ευθύνη πάνω μου, πω δηλαδή μετέφερα τον ιό σε έναν ηλικιωμένο. Όποιο επιχειρήσει να ταξιδέψει πάντω εκτό Αθηνών, θα βρεθεί αντιμέτωπο με ένα από τα 16 συνολικά μπλόκα που θα βρίσκονται περιφερειακά τη Αθήνα. Ενώ εκτό από τι περιπολίε αστυνομικών την Κυριακή του Πάσχα, θα υπάρχουν ακόμη και ντρόουν τη αστυνομία που θα πραγματοποιούν ελέγχου για πιθανά γλέντια σε ταράτσε και πιλωτέ. Τη Μεγάλη Παρασκευή, κλειστά θα παραμείνουν τα κινητήρια τη χώρα, όπω δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτική Προστασία. Ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή, όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, τα κερμητήριά σε όλη τη χώρα θα μείνουν κλειστά. Η σωστή εφαρμογή των μέτρων επιταχύνει το σχέδιο άρση των περιορισμών με σκοπό την σταδιακή και ελεγχόμενη επαναφορά στην κανονικότητα. Ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια, μιλώντα στο ανοιχτό κανάλι, κάλεσε του πολίτε να σεβαστούν τα μέτρα και δήλωσε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη τη πορεία τη πανδημία στην Ελλάδα και από την συμπεριφορά των πολιτών. Ανάλογα με το πώ θα εξελίσσεται η πορεία τη καμπύλη τη νόσου μέχρι τα τέλη, Απρι... τέλη Απριλίου θα αποφασίσουμε ποιε ήταν οι αρχικέ κινήσει μα το Μάιο. Και βέβαια όλα, όπω καταλαβαίνετε, αξιολογούνται και επαναξιολογούνται ανάλογα με το feedback που έχουμε και από το πώ αντιδρά ο κόσμο. Ο Σωτήρης Τσιόδρα πάντω έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον ρυθμό διασπορά του ιού στη χώρα μα. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σταδιακή μείωση των κρουσμάτων που νοσηλεύονται και των σοβαρών κρουσμάτων που καταγράφονται. Το γνωστό σε όλου μα, Ρώμη Δεν, που αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό ανθρώπων που θα κολλήσουν την νόσο από έναν άνθρωπο, φαίνεται πω μειώνεται. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 76 ασθενεί βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μονάδε εντατική θεραπεία. Ο μέσο όρο ηλικία του είναι τα 68 έτη, με τι 17 να είναι γυναίκε και το 80% να πάσχει από υποκείμενο νόσημα ή να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 70 ετών. Δεκάδε Έλληνε φοιτητέ από τη Ρώμη και τι γύρω περιοχέ επαναπατρίστηκαν τη Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο τη Αθήνα. Όσοι βρεθούν αρνητικοί θα μεταβούν στα σπίτια του και θα απομονωθούν για 14 ημέρε, ενώ αν κάποιοι βρεθούν θετικοί θα παραμείνουν στο ξενοδοχείο και η πορεία τη υγεία του θα παρακολουθείται από ειδικού.